σχολείο του Δήμου Ιεράπετρας, είναι το οικαστικό εργαστήρι, είναι κάποια κέντρα δημιουργικής απασχόλησης και κάποια επιμέρους τμήματα, είναι το τμήμα παράδοσης και είναι και κάποια επιμέρους τμήματα τα οποία λειτουργούν και στηρίζονται κάθε χρόνο και περισσότερα. Mm-hmm. Πάμε λοιπόν να δούμε έτσι σε κάθε τμήμα περισσότερες λεπτομέρειες. Ξέρουμε ότι γίνεται διδασκαλία μουσικών οργάνων και παραδοσιακών. Ναι, διδάσκονται όλα τα μουσικά όργανα και παραδοσιακά μουσικά όργανα. Φέτος μάλιστα να πούμε ότι πέρα από τα κλασικά κιθάρα, πιάνο, αρμόνιο, ακορντεόν, πνευστά, όλα τα μουσικά όργανα, τέλος πάντων ακόμα και τμήματα μπαντίνας που στηρίζονται και λειτουργούν τα τελευταία χρόνια, φέτος δημιουργείται το τμήμα παράδοσης, το οποίο υπεύθυνος θα είναι ο γνωστός σε όλους ο Βαγγέλης ο Βαρδάκης. Θα έχει λοιπόν την εποπτεία τόσο της διδασκαλίας των παραδοσιακών οργάνων αλλά και των παραδοσιακών χωρών. Εξελισσόμαστε, κάθε χρόνο γινόμαστε και καλύτεροι, προσλαμβάνουμε νέο προσωπικό, περισσότερες θέσεις. Να πούμε ότι όλα αυτά τα τμήματα λειτουργούν ανταποδοτικά, οπότε φέτος είχαμε τη δυνατότητα να προσλάβουμε 29 άτομα, μέχρι στιγμής έχουμε πάρει τα 22, θα λειτουργήσουν λοιπόν 22 διαφορετικά τμήματα. Είναι πάρα πολλά, υπάρχει ενδιαφέρον, η Ιεράπετρα είναι μια πόλη που στηρίζει και τα παιδιά της στηρίζουν όλες αυτές τις δομές και τις δράσεις, τόσο όσο αφορά τη μουσική, αλλά και το χορό και την προπαιδεία και τα εικαστικά. Και υπάρχει ένα ενδιαφέρον μεγάλο. Και έρχεται εδώ να θυμηθούμε και το μουσικό σχολείο. Έχουμε τα παιδιά, έχουμε τους ανθρώπους με καλή οργάνωση. Ευελπιστούμε ότι του χρόνου θα έχουμε την ευκαιρία να το δούμε να λειτουργεί. Έτσι, ένα σχόλιο εντός παρενθέσεων και έτσι, συνεχίζουμε. Βέβαια. Να πούμε επίσης ότι για φέτος μάλλον, για πρώτη χρονιά, πέρα από τα εικαστικά που είπαμε ότι λειτουργούν στο εικαστικό εργαστήρι διάφορα τμήματα, τόσο ζωγραφικής, αγιογραφίας, πυλός, γλυπτική, φοβάμαι μην ξεχάσω κάτι, λειτουργεί και τμήμα ρομποτικής. Είναι ένα από τα τμήματα που έλεγα πριν ότι μας έχει τραβήξει το ενδιαφέρον. Έχει προσληφθεί ήδη καθηγητής, οπότε λοιπόν οι ενδιαφερόμενοι καλό θα είναι να επικοινωνήσουν, κάποιες αιτήσεις έχουν γίνει ήδη, δημιουργούνται τμήματα και για μικρά παιδιά αλλά και για μεγαλύτερα. Οπότε καλούμε όλο τον κόσμο να επικοινωνήσει με την κοινοπολιτεία προκειμένου να πάρει και περισσότερες λεπτομέρειες. Και ένα τμήμα το οποίο πέρυσι λειτουργήσε αλλά θα λειτουργήσει και φέτος και πήγε ιδιαίτερα καλά είναι το τμήμα μουσικής τεχνολογίας. Κάτι καινούργιο και αυτό. Και πέρυσι υπήρξε το συγκεκριμένο τμήμα, είχε αρκετούς μαθητές, πήγε ιδιαίτερα καλά, υπήρξε ενδιαφέρον, γι' αυτό συνεχίζει και φέτος. Και ένα νέο τμήμα επίσης είναι η θεατρική αγωγή, εντάσσεται στην θεατρική προπαιδεία, όπου έχουν εκεί προσληφθεί οι θεατρολόγοι, είναι υπεύθυνη κυρία Καραντινού και θα λειτουργήσει και αυτό φέτος. Για μικρά παιδιά κυρίως. Το τμήμα επεξεργασία εικόνας, ένα νέο τμήμα κι αυτό. Ναι, βέβαια και αυτό είναι ένα τμήμα καινούριο. Σας λέω είναι πάρα πολλές οι θέσεις, πάρα πολλές οι ειδικότητες, πάρα πολλά τα τμήματα. Τμήματα λειτουργούν και δημιουργούνται συνεχώς ανάλογα με τη ζήτηση, το ενδιαφέρον των μαθητών και τις ώρες βέβαια που βολεύουν καθώς και τις ηλικίες. Οπότε όποιος μας ακούει, καλό θα είναι να ενημερωθεί από τις υπηρεσίες, από την υπηρεσία, να δώσει και ένα τηλέφωνο 2842-340-380, έτσι ώστε να πάρει τις λεπτομέρειες που θέλει και να επικοινωνήσει και να ενημερωθεί. Έχω πει και το λέω πάρα πολλές φορές και πάντα, να μην διστάσει κάποιος ακόμα και αν δεν έχει την οικονομική δυνατότητα, να επικοινωνήσει μαζί μας προκειμένου το παιδί του να πάει, αν πραγματικά το αγαπά και το θέλει, σε μία από αυτές τις δραστηριότητες ή και σε περισσότερες. Ήταν μία από τις ερωτήσεις που είχα προγραμματίσει, το κόστος. Οι τιμές είναι ιδιαίτερα χαμηλές. Πολλές φορές και σε κάποια τμήματα είναι και δωρεάν. Δεν μπορώ να πω ακριβώς συγκεκριμένα, γιατί δεν τα θυμάμαι κι εγώ ανάλογα με τις ώρες και τα μαθήματα πόσο κυμαίνονται. Ξεκινούν από 10 ευρώ μέχρι 30-35 σε κάποια μουσικά όργανα που κάποιος κάνει μόνος του. Είναι ιδιαίτερα χαμηλές οι τιμές, σας είπα, και να μην διστάσει κάποιος ο οποίος δεν έχει την οικονομική δυνατότητα, αλλά το παιδί του επιθυμεί και θέλει και έχει όρεξη να διδαχθεί κάτι από όλα αυτά που είπαμε,
να επικοινωνήσει μαζί μας. Μάλιστα. Αφορά παιδιά, μάλλον υπάρχουν δυνατότητες για παιδιά μικρότερης ηλικίας ή μεγαλύτερης να επιλέξουν αυτό που τους αρέσει. Από 3 ετών και ίσως και λίγο μικρότερα. Αυτό σημαίνει ότι είναι και έτσι ένα ευρύ φάσμα προς τους δημότες που ανταποκρίνονται, γιατί όπως λέμε πολλές φορές και οι μικροί δημότες έχουν τα δικά τους δικαιώματα και θα πρέπει να τους παρέχουμε και τις ανάλογες υπηρεσίες, να τους δώσουμε τη δυνατότητα να εκφραστούν, να δείξουν το ταλέντο τους, και ξέρουμε ότι υπάρχουν πολλά παιδιά και έφηβοι και νέοι αλλά και ενήλικες που υπάρχει μια ποικιλία που μπορεί ο καθένας να διαλέξει αυτό που τον εκφράζει περισσότερο. Βέβαια, βέβαια. Περνάνε δημιουργικά πάντα την ώρα τους τα παιδιά. Οι ώρες είναι κυρίως απογευματινές. Οπότε τους βολεύει μετά το σχολείο να κανονίσουν το πρόγραμμά τους. Αντίστοιχα γίνονται και στη Δημοτική Ενότητα του Μακρύ Γυαλού. Βέβαια, γίνονται και στη Δημοτική Ενότητα του Μακρύ Γυαλού. Μαζεύουμε αιτήσεις και ανάλογα με το ενδιαφέρον δημιουργούνται τα τμήματα. Θα ξεκινήσουν τώρα τα τμήματα εδώ της Ιεράπετρας και του Μακρύ Γυαλού. Και σε επόμενο χρονικό διάστημα, αφού δημιουργηθούν τα τμήματα εδώ που καταλαβαίνετε ότι η ζήτηση είναι και μεγαλύτερη, θα μαζέψουμε αιτήσεις και από κάποιες τοπικές κοινότητες που ενδεχομένως να υπάρχει ενδιαφέρον και μπορούν να πάνε οι καθηγητές για να τα διδάξουν. Α, να πάνε οι καθηγητές στα χωριά δηλαδή. Ναι. Σε κάποιες τοπικές κοινότητες που έχουν δημοτικά σχολεία, καταλαβαίνετε ότι εκεί υπάρχει και μεγαλύτερη ζήτηση, για να μην μετακινούνται οι μαθητές εδώ. Θα πηγαίνουν οι καθηγητές. Υπάρχει βέβαια και ο χώρος, υπάρχουν τέτοιες τοπικές κοινότητες όπως είναι το Μύρτος. Θα δημιουργηθούν κάποια τμήματα προκειμένου να εξυπηρετούνται εκεί οι μαθητές. Καθηγητές, μας είπατε ότι έχουν γίνει απαιτούμενες προσλήψεις. Έχουν γίνει προσλήψεις, κάποια τμήματα ήδη έχουν ξεκινήσει και είμαστε στη διαδικασία όπου δημιουργούνται και νέα τμήματα. Από τους ενδιαφερόμενους. Τώρα όλη αυτή η προσπάθεια εντάσσεται μέσα στις δράσεις της κοινοπολιτείας. Θα πούμε ότι κάθε χρόνο, όπως είπα και πριν, γινόμαστε και καλύτεροι, βελτιωνούμε τις δομές μας, τις υπηρεσίες μας. Όταν εμείς αναλάβουμε το 2014, μόνο 9 καθηγητές δίδασκαν σε αυτές τις δομές. Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο να μπορούμε να προσλαμβάνουμε 29 και συνεχίζουμε. Αυτός είναι ο σκοπός, αυτός είναι ο στόχος. Να ανταποκρινόμαστε και να εξελισσόμαστε και να προσαρμοζόμαστε στις ανάγκες της εποχής. Ωραία. Εξελίσσεται η εποχή, οπότε και εμείς θα πρέπει να μην μένουμε στάση. Και στάση. Πέρα από ότι ο κλασικό κιθάρα, πιάνο, είτε θέατρο, να δώσουμε και άλλες πτυχές στα παιδιά. Έτσι, άλλα ερεθίσματα προκειμένου να καταλάβουν τι πραγματικά τους αρέσει και αν έχουν ενδεχομένως κάποια κλίση, κάποιο ταλέντο, να το εξελίξουν. Έχουμε παραδοσιακής μουσικής και χορού, άλλα μαθήματα και χορού λοιπόν, αλλά και είπατε βιολί, λαούτο, μαντολίνο, που κάποια από αυτά λειτουργούσαν ήδη και τα προηγούμενα χρόνια, αλλά βλέπουμε ότι μπαίνουμε και στο παιχνίδι εντός εισαγωγικών και άλλα μουσικά όργανα, όπως ο τζουράς, το ούτι, η ρυθμολογία, δηλαδή να πάμε και βήματα παραπέρα, όπως λέτε και εσείς. Δεν υπάρχει περίπτωση κάποιος να θέλει να διδαχτεί κάποιο μουσικό όργανο και να μην υπάρχει καθηγητής να το κάνει. Να πω επίσης ότι όλες αυτές ή μάλλον οι περισσότερες από αυτά τα μαθήματα διδάσκονται από τους συγκεκριμένους καθηγητές και στις δομές που στηρίζει το νομικό πρόσωπο κοινοπολιτεία, δηλαδή στα κέντρα δημιουργικής απασχόλησης, στους παιδικούς σταθμούς, στους ρεφωνιπιακούς. Αυτός είναι και ο λόγος που φέτος προσλάβαμε έναν επιπλέον καθηγητή χορού. Πέρα από την κυρία Βαγγέλα, έχει προσληφθεί και ο κύριος Καπαράκης, ο Δημήτρης, ο οποίος και αυτός θα συμπληρώσει θα παρέχει τις υπηρεσίες του και στις δικές μας δομές, δηλαδή στους παιδικούς σταθμούς και στα κέντρα δημιουργικής απασχόλησης. Όπου και εκεί τα παιδιά θα γνωρίζουν τα μουσικά όργανα, θα διδάσκονται κάποια πρώτα μαθήματα και κάποια πρώτα βήματα και κάποιους παραδοσιακούς χορούς. Το θετικό είναι λοιπόν ότι ανοίγεται και δρόμος και θέσεις εργασίας. Παιδιά που ασχολούνται, ίσως δεν είναι τόσο περιζήτητα αυτά τα επαγγέλματα, ωστόσο όμως βρίσκουν εργασία και αυτό είναι πολύ σημαντικό, να μπορούν το πτυχίο τους να το αξιοποιήσουν στον τόπο τους, έτσι και καλλιτεχνικά να μπορέσουν να μεταδώσουν τις γνώσεις τους στα παιδιά. Έτσι. Ωραία, καλή συνέχεια λοιπόν να ευχηθούμε. Μας είπατε και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας. Τώρα, μιας και είπατε κοινοπολιτεία, έχουμε κάτι νεότερο σχετικά με το ΔΣ που θα αναλάβει την όλη διαχείριση. Ναι, στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο θα ψηφιστεί μάλλον ο πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου. Θα μας πείτε ποιον θα προτείνετε ως Δημοτική Αρχή. Όχι, δεν θα σας πω ακόμα. Θα τα πούμε όταν έρθει η ώρα. Ωραία.
Καλή συνέχεια λοιπόν. Όσοι επιθυμούν μπορούν να εγγραφούν. Δεν υπάρχει περιορισμός χρόνου στο πότε θα εγγραφεί κάποιος. Υπάρχει μάλλον περιθώριο χρόνου ακόμα και μπορούν να επικοινωνούν είτε με την κοινοπολιτεία είτε με εσάς στο Δήμο. Και κατά τη διάρκεια της χρονιάς γίνονται εγγραφές. Να μας πείτε και ώρες λειτουργίας στο Κέντρο Μουσικών Σπουδών, που να πούμε ότι είναι δίπλα στο παλιό Δημαρχείο. Έτσι. Υπάλληλος βρίσκεται εκεί από τη 1 το μεσημέρι ως τις 9 το βράδυ. Οπότε καταλαβαίνουν, μπορούν είτε να επικοινωνήσουν και να πάνε στο Κέντρο Μουσικών Σπουδών, είτε μπορούν να έρθουν εδώ στην Κοινοπολιτεία. Υπάρχει εξοπλισμός είτε με τα μουσικά όργανα? Υπάρχει εξοπλισμός και ήδη έχουμε μαζέψει κάποιες ελλείψεις που υπήρχαν, προκειμένου να προχωρήσουμε σε μια προμήθεια, γιατί καταλαβαίνετε και τα νέα τμήματα και της ρομποτικής και της μουσικής τεχνολογίας χρειάζονται κάποιο εξειδικευμένο προσωπικό που δεν τον είχαμε. Μπήκαμε στη διαδικασία να προμηθευτούμε. Ωραία. Καλή συνέχεια, και όσοι μας ακούνε μπορούν λοιπόν να ενημερωθούν περαιτέρω ή να προσέλθουν να κάνουν την εγγραφή τους. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Ελπίζω να έχουμε την ευκαιρία να το δούμε και ένα-ένα τα τμήματα με το που δημιουργηθούν, να τα γνωρίσουμε και καλύτερα. Και πριν κλείσουμε, κυρία Χατζημαρκάκη, αν θέλετε να κάνετε κάποιο σχόλιο σχετικά με την κατάληψη που έχουν προχωρήσει τα παιδιά στο πρώτο γυμνάσιο της Ιεράπετρας. Ναι, δεν έχω να πω κάτι παραπάνω από όλα αυτά που έχουν υποθεί. Να σας πω μόνο ότι ο Δήμαρχος έχει επισκεφθεί το συγκεκριμένο σχολείο από τότε που έγινε η πρώτη κατάληψη, πριν από 2 εβδομάδες, δεν είδα και μεγάλο το χρονικό διάστημα, 2 φορές. Έχουν δοθεί αρκετά χρήματα στο συγκεκριμένο σχολείο, τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Και από ό,τι είδα δηλαδή και πληροφορήθηκα και εγώ από τα μέσα, ένα από τα αιτήματα των μαθητών ήταν τα air condition. Είμαστε στη διαδικασία προμήθειας, θα τα είχαμε πάρει ήδη αν δεν είχε γίνει μια ένσταση. Τι να κάνουμε, υπάρχει μια γραφειοκρατία, προφανώς οι μαθητές δεν τη γνωρίζουν και δεν είναι υποχρεωμένοι να τη γνωρίζουν, όμως σε καμία περίπτωση ο Δήμαρχος και γενικότερα η Δημοτική Αρχή δεν έχουν αμελήσει το συγκεκριμένο θέμα. Το ξέραμε αυτό με τα κλιματιστικά ότι θα χρειαστεί χρόνος, ωστόσο όμως τα παιδιά λένε ότι έχουμε ένα παγκάκι το οποίο δεν είναι βιδωμένο. Δηλαδή πόσο δύσκολο πια είναι να πάει ένας υπάλληλος να διορθώσει κάποιες μικρές παρεμβάσεις. Θα πω την άποψή μου, γιατί και εγώ υπήρξα στα σχολεία και όλοι έχουμε πάει στα σχολεία. Δεν είναι θέματα για να κάνεις κατάληψη. Το αναφέρεις, πάει η υπηρεσία, το φτιάχνει. Και σε έναν καθηγητή να το λέγανε, δεν είδα και κάτι τόσο σημαντικό για να κάνεις κατάληψη. Προβληματίζομαι κι εγώ όπως προβληματιζόμαστε όλοι. Δεν θα σχολιάσω κάτι παραπάνω για τους λόγους της κατάληψης και αν υπάρχει κάτι πέρα από αυτό που όλοι βλέπουμε. Θα μείνω στο ότι δεν αμελήσαμε τίποτα και ότι τα air condition που ακούω και ξανακούω είναι σε μια διαδικασία που έχει δρομολογηθεί. Τα χρήματα προφανώς και υπάρχουν. Και αν δεν είχε γίνει ένσταση από κάποιον ενδιαφερόμενο, θα είχε γίνει ήδη η προμήθεια τουλάχιστον σε κάποια από αυτά. Δεν θεωρώ ότι αυτή είναι σημαντική λόγη. Ναι, θέματα στην παιδεία υπάρχουν, στηριακά θέματα υπάρχουν, πάντα υπήρχαν. Εδώ είμαστε για να τα στηρίζουμε. Από εκεί και πέρα, δεν θεωρώ ότι η λόγη αυτή είναι άξια για να γίνεται για άλλη μια φορά στο σχολείο κατάληψη και κάποιοι μαθητές να μην κάνουν μάθημα που πραγματικά το θέλουν. Ένα σχόλιο ήθελα από αυτό. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλημέρα, καλή εβδομάδα να έχουμε. Να είστε καλά. Καλημέρα. Γεια σας.